αρχίζει το μάτς. Το πάθος της μπάλας, πρωτάθλημα Ελλάδας. Αρχίζει το μάτς. Και η Super League παίζει στη Novibet. Με νέο Bet Builder, διαθέσιμο και στο live και νέους, γρηγορότερους τρόπους κατάθεσης. Novibet, το παιχνίδι όπως θα ήθελες να είναι. Λοιπόν, τι βαθμό βάζετε Αλμέιδα, κύριε? Εσείς θα βάλετε, εγώ δεν θα βάλω. Εγώ τον βάζω 10. 10 θα του βάλεις Αλμέιδα? Ναι, γιατί η στρατηγική του με κατέπληξε παρά η τακτική του. Mm-hmm. Είχε μια στρατηγική πάρα πολύ μεγάλη. Και χτύπησε εκεί που ο Παναθηναϊκός έπεφτε και είχε υπομονή. Εγώ θα του βάλω 10 γιατί το pressing, επειδή είχε απέναντί του τον πρωτοπόρο και προερχόταν από ήττα στα Γιάννηνα, το έκανε μελετημένα σε σημεία συγκεκριμένα χρονικά μέσα στο 90 λεπτό και θα μπορούσε να το κάνει και όλο το 90 λεπτό αυτό, έτσι. Γιωβάνοβιτς. 7. 7. Εγώ θα του έγινε πλέον και προβλέψιμος. Ναι. Δηλαδή, όταν κάνουμε live παιχνίδια, ξέρουμε από πριν ποιος θα βγει, ποιος θα μπει. Δηλαδή, αυτό το πράγμα χάνει και τη γοητεία του. Οτιδήποτε είναι αυτό. Εντάξει, εγώ θα του βάλω ένα 8 γιατί το έχασε στις λεπτομέρειες. Στις λεπτομέρειες, ναι. Το έχασε. 8 γιατί. Εγώ θα του βάζα 10 για τις δηλώσεις του. Δεν μιλάμε τώρα για έκθεση, μιλάμε για τακτική. Λοιπόν, πάμε τερματοφύλακες. Αθανασιάδης. 9. Και εγώ 9, ειδικά αυτό που έβγαλε τον Μπερνάρ. Ήταν πολύ δύσκολο με το χέρι αυτό, το ανάποδο. Ναι. Ήταν φανταστική απόκριση, καλά τα ανακλαστικά. Και ότι ο Μπρινιόλι θα πάρει ένα 7. Ο Μπρινιόλι 7, Εντάξει, 7 για τον γκολ. Αλλά έχει βγάλει την ασίστ στο δοκάρι του Ιωαννίδη και έχει πιάσει και το πέναλ του Γκαρσία. Αλλά 7 γιατί ευθύνεται στη φάση του γκολ. Κατά κάποιο τρόπο δεν τον κρεμάμε, αλλά τα πόδια λίγο έχει στάσει του σώματος κτλ. Χατζησαφή, Μουκουντή, Βίντα, Ρώτα. Ο Ρώτα μπήκε ως αλλαγή, έτσι. Ναι. Σε την Μπέρεξ. Ναι. 6-7-7-7. 6-7-7-7. Χατζησαφή, ναι. Γύρω στην ασίστ, να πούμε για την πρωτόπασα που λέγαμε παλιότερα. Την πρωτόπασα, ναι. Εγώ θα βάλω 7, 7, 6 και 7 γιατί ο Βίντα τρώει τη φάση στην πλάτη του. Ο Βίντα είναι πιο ρόλος από το θάνατο, παιδιά. 5. Συγγνώμη, δικά μου λέω. Σαν κρεοπόλη στο καπάνι. Η κρεοπόλη δεν είναι μακριά μαλλιά, ρε. Γιατί πέφτουν με τα μαλλιά μέσα στα τέτοια. Χουάνκαρ, Μάγκουσον, Σέγκεφελτ, Κότσιρα. Λοιπόν, Χουάνκαρ, 8, 6, 6, 5. 8, 6, 6, 5, μάλιστα. Εγώ θα βάλω 6 σε όλους. Ο Σέγκεφελτ λίγο τον αδικό, γιατί στο 5 δεν μπορούσε να κάνει κάτι άλλο. Εγώ θα το βάλω, συγγνώμη, αν έχω περιθώριο αλλαγή στο 5 στο Μάγκουσον, γιατί κάνει κακό παιχνίδι σε ντέρμπι για ακόμα μια φορά. Ναι, δεν έκανε παιχνίδι καλό σε ντέρμπι. Και τελικά είναι και μάλλον και τελικά αποδεικνύεται ότι είναι ευπαθή τραυματισμού. Λοιπόν, πάμε. Πινέδα, Σιμάνσκι, Γιόνσον, Άμραμπατ. 8-7-8-8. 8-7, παιδιά, ο Σιμάνσκι θα είναι πολύ καλός. 8-7-8-8, εγώ θα βάλω 8-9 στο Σιμάνσκι και 7 στο Γιόνσον. Στον Άμραμπατ θα βάλω ένα εξάρι. Νομίζω δεν είναι. Άμραμπατ είναι λίγο. Διάβασα, δεν είναι καλός. Ένα καλός. Είναι κακό το Άμραμπατ. Αυτό το διάβασα εγώ, δεν ξέρω. Και από αεκτζίδες. Κουρμπέλης, Μπερνάρ, Ρούμπεν. Κουρμπέλης, Μπερνάρ, Ρούμπεν. 6, 7, 7. 6, 7, 7. Εγώ θα βάλω 7, 8, 7. Ο Μπερνάρ, ο πιο επικίνδυνος παίκτης του Παναθηναϊκού. Και μάλιστα τον έχω αδικήσει στην κριτική μου σε προηγούμενα παιχνίδια. Χθες είδα όλο το παιχνίδι και ανασταλτικά είναι επίσης πολύ καλός. Ποιος? Ο Μπερνάρ, δηλαδή. Ναι. Βοήθησε. Η εικόνα που είχαμε ή που είχα εγώ ότι είναι το κλασικό δεκάρι, μαρκάρει πάρα πολύ. Μαρκάρει, δηλαδή, προφανώς αυτό του το έχει επιβάλει ο Γιωβάνοβιτς, έτσι. Γκαρσία, Ραούχο. 7-10. Το 10 για λόγους τακτικής. Συμφωνώ. Όταν βλέπεις τον Ραούχο να κάνει τάκλιν. Και δεν είναι η πρώτη φορά, έτσι είναι όλο το φετινό πρωτάθλημα. Ναι. Και ο Ραούχο
Πάμε Βέρμπιτς, Σπόραρ, Παλάσιος. 8-5-6. 8 στο Βέρμπιτς, μάλιστα. Εγώ θα βάλω 5-5 και 7. 8 στο Βέρμπιτς, φίλος είναι. Εντάξει. Σας έχουν πάρει για αυτά τα βίντεο εκεί που είχαν πάει κανένα παρέα. Ποιος Βέρμπιτς, ρε. Ο Βέρμπιτς θα γυρίζει το φίλος αγώνα, ρε. Εντάξει. Ο Βέρμπιτς. Εσύ και ο Νίκος, εσύ πρέπει να κάνεις παρέα με τον Ψινάκη, ρε. Γιατί. Έκανε πίσω. Εντάξει, μπροστά δεν φάνηκε τίποτα. Εντάξει. Το Σπόραρ είμαι απογοητευμένο. Ο Βέρμπιτς δεν είναι σαν καλά του γιατί έχει τα θέματά του, τα προσωπικά μου. Έχει χωρίσει με τη γυναίκα. Και επειδή χώρισε με τη γυναίκα του, αντί να χαίρεται. Του έχει κάνει ιστορίες ολόκληρες. Κάτσε, θέλει λεφτά. Όχι, είναι. Λοιπόν, ξέρω την ιστορία, γι' αυτό είμαι επίοικης. Έτσι, καλά κάνεις. Πάμε! Αρχίζει το μάτς, το πάθος της μπάλας. Πρωτάθλημα Ελλάδας, αρχίζει το μάτς. Και η Super League παίζει στη Novibet. Με νέο Bet Builder, διαθέσιμο και στο live και νέους, γρηγορότερους τρόπους κατάθεσης. Novibet, το παιχνίδι όπως θα ήθελες να είναι.